Σήμερα, σήμερα, άλλο ένα lockdown πάει σήμερα. 14 του Μάη σήμερα, έρχονται οι τουρίστες πάλι σήμερα. Ποιος ξέρει αύριο, τι μας ξημερώνει, Θεέ μου, αύριο. Αν μας αφήσουνε ή αν μέσα θα μας ξανακλείσουνε. Μα όμως σήμερα, μέχρι 12:30 πια σήμερα, έξω μαγαζιά ποτά και σήμερα, έστω και αν είναι στο μουγκό. Έλα, ωραία, κέφι, κέφι, Παρασκευούλα, ωραία. Έλα, παιδιά, έλα και ανοίξαμε, ρε, παιδιά. 14 Μαΐου, λοιπόν, έφτασε η μεγάλη μέρα. Δεν το πιστεύω, Στέλιο. Βγάλτε την μωρέ, βγάλτε την να πάρει αέρα τη διάθεση. Είναι αυτό, όχι εδώ μπροστά μου. Μία μέρα που μπορείς να βγεις από το σπίτι σου χωρίς να στείλεις SMS. Μία μέρα που μπορείς να είσαι έξω μέχρι τις 12:30. Μία μέρα που μπορείς να περάσεις τα διόδια χωρίς να έχεις κάποιο σοβαρό λόγο. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για αυτή τη μεγάλη βόλτα που μας ξαναβγάζουν. Έτσι κάνω κι εγώ, Στέλιο. Άμα λείψω καμιά μέρα, ας πούμε, και δεν προλάβω να βγάλω αντιτρίκι, τους πάω μετά μια τεράστια βόλτα να ξεσκάσουν λίγο. Τις δικές μου τις βάζω, δεν φαίνεται το σώμα. Έλα, ρε παιδί μου. Μπράβο. Και έχω κι άλλο ευχάριστο. Παιδιά, μέσα σε όλη αυτή την ατελείωτη χαρά, όλο αυτό. Έρχονται και οι τουρίστες! Καλώς τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, θα γίνει χαμός, παιδιά. Εντελώς τυχαία, Στέλιο, ανοίγει και ο τουρισμός τη μέρα που χαλαρώνουν τα μέτρα. Άκυτα σύμπτωση. Άμα είναι το γραμμένο, εντάξει. Οι τουρίστες έχουν ήδη ξεκινήσει, είναι στον δρόμο να πεις οι περισσότεροι και για αυτούς που ακόμα σκέφτονται, βγήκαν και διαφημιστικά. Hey you, you too. What do you want? What do you want? I want to relax. To relax. Hey you. I want peace. Ah, παγκόσμια ειρήνη, άλλη θέλει. Ελλάδα είναι όλα αυτά. Τι ωραία, ρε. Πω, τι χώρα είναι αυτή, ατελείωτη. Τι ωραία που είναι, τι λέει. All you want is grace. Ορίστε, σου λέει, μπράβο. Βάλτε το μαρκούτσι βαθιά μέσα στη μύτη και ελάτε. Ωραίο το σπότ για τον τουρισμό. Φυσικά τώρα αυτό πατάει σε ένα άλλο παλιότερο. Come with me για να τη βρεις. Hey. Αν γλεντήσουμε together ή ανάμιση απ' την κρίση θα σου μείνει για forever. Come with me για να τη βρεις. Ορίστε. Άλλο χρώμα τα νερά τότε. Μπράβο, τι ωραίο, υπέροχο. Σας άρεσε αυτό, ε? Όχι, παιδιά, έχουν γίνει αυτά τα εξαιρετικά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις τι κόσμο έχει φέρει στην Ελλάδα ο Γαρδέλης. Να είναι καλά τα φιλιά μου στο σταμάτι. Τουρίστες παντού, παιδιά. Εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ σαν Νικόλας, γιατί με το που έρχονται, όλο και κάπως ξεμητίζουμε κι εμείς. Αυτή είναι πια η ελπίδα μας. Επίσης, αν μπορείτε, εσείς που θα έρθετε, ρε παιδιά, κάντε κάτι έτσι λίγο για τα μαγαζιά. Πείτε μια κουβέντα για τη μουσική. Ένα ότι δεν σας αρέσει. Ένα please don't stop the music. Α, μέχρι εκεί το είχαν. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπας και βάλουν και καμιά μουσική έξω. Κρίμα έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά εδώ πέρα ισχύει το άλλο. Αν θες να διασκεδάζεις τη μούγκα, τότε. All you want is Greece. Μπράβο. Τα ευχάριστα δεν σταματούν εδώ, παιδιά, καθόλου. Γιατί επιτέλους θα είναι αυτή η ακόμα μεγαλύτερη στιγμή. Μας ακούσανε, άκου Στέλιο, πού φτάνουμε. Μας ακούσανε που λέγαμε για τη μάσκα. Ακούσανε τον πόνο μας, τον καημό μας. Και ναι, Στέλιο, και κόσμε. 21 Ιουνίου, τέλος οι μάσκες! Στη Μεγάλη Βρετανία, όχι εδώ. Στη Βρετανία μας ακούσαν, εδώ τίποτα, ναι. Και μάλλον θα τις βγάλουν... κάτσε, είναι μόδα, θα έρθει και εδώ μετά από 3 χρόνια, περίμενε. Θα τις βγάλουν εκεί, λέει, έξω μια χαρά τις μάσκες. Με έκαψε αυτός, είπα, ναι. Εδώ ακόμα δεν μας ακούνε, δεν πειράζει. Μας αρκεί που μας βλέπει ο Johnson. You know Johnson? Ε,
Εγώ φοράω τις περούκες έτσι, να ξέρεις. Έτσι τις χαλάω. Πάρα πολύ δυνατό. Μπράβο του. Έχουν χιούμορ οι χώρες, συγχαρητήρια. Και τώρα που είπα Johnson, άκου τώρα πώς μου ήρθε χωρίς λόγο, θυμήθηκα το εμβόλιο Johnson & Johnson. Φυσικά και σου έχω καπακωτό ευχάριστο. Μόνο ευχάριστα σήμερα, παιδιά. Μόνο. Ο εμβολιασμός προχωράει, είναι σημαντικό, σαφέστατα. Ο κόσμος πάει, εμβολιάζεται. Τζάμπα. 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 Ναι, όχι, το λέω γιατί στο Οχάιο μπαίνουν στην κλήρωση για 1 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ. Φυσικά. Εδώ δεν είναι για χειροκρότημα, για κλάματα είναι. Εδώ τίποτα. Δεν κληρώνουν ούτε ένα αυτοκίνητο να πεις ωραίο, ούτε μια τηλεόραση, ούτε έστω τα κοπόνια για τα ψώνια της εβδομάδας. Κανένα έπαθλο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως να αναλάβει την εκστρατεία εμβολιασμού ο Ατζούν. Κίτσες! Σε αυτά πρώτοι είστε. Δεν ήταν και άσχημο. Βέβαια φοβάμαι λίγο πως μαζί με το εμβόλιο μας κάνει δώρο και τον τριαντάφυλλο. Και μιας και λέμε για εμβόλια. Άκου. Πού πήγε τώρα ο νους μου. Πήγε στα νοσοκομεία και αυτά. Ξέρεις, θυμήθηκα, μωρέ. Τη φίλη μου τη Λίζ. Τη θυμάστε τη Λίζ. Ναι, ναι. Μπράβο, Στέλιο μου. Εσύ λες και αλήθεια. Αυτή που είναι κολλητή μου, η Λίζ. Άσε τι έχει τραβήξει η κοπέλα. Πήγε νοσοκομείο, η προχθέ. Φυσικά. Αυτή είχε. Το Λιζάκι μου το καλό. Ας το Λιζάκι ταλαιπωρήθηκε. Στέλιο, είχε 4 ώρες οργασμό. Είναι σοβαρό, όχι, είναι βάσανο. Αλήθεια. Και η κουμπέλα είχε πάθει πια και κορυφώνει ασταμάτητα. Και 12 φορές μη σου πω. Μπράβο στο κορίτσι. Βέβαια είναι δράμα τόσες φορές. Αφού άρχισε, λέει, η φαρμακευτική αγωγή, καλή η κοπέλα. Όλο φτάνει, φτάνει. Λέει, φτάνει και κάπου. Πολύ ωραίο αστείο αυτό. Χειροκρότατο από τα καλύτερα αυτό. Σταμάτα, σταμάτα. Και με παίρνει τηλέφωνο που λες, η κοπέλα, αγχωμένη πολύ, μου λέει Νικόλα, δεν αντέχω άλλο. Μου λέει 4 ώρες. Λέω, τι να σου πω, ρε κορίτσι μου τώρα. Προσπάθησε εκεί πέρα λίγο να τη χαλαρώσω, λίγο να τη χρυσώσω το χάπι, να το δει λίγο θετικά. Της λέω. Τώρα ακριβώς θα στα πω εδώ με το μαέστρο μου. Βρεκούτο, βρεκούτο, βρεκούτο. Πώς δεν θα ήθελα να είναι σαν και σένα. Βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό. Δεν είναι πια και τόσο τραγικό. Έλα! Βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό. Η διάρκεια δεν πείραξε κανένα. Βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό. Άλλοι θα παρακαλούσανε γι' αυτό. Ωραία, μια χαρά. Τι άλλο έχω σήμερα, τι ευχάριστο έχω σίγουρα και. Παιδιά, έρχεται το reunion των Friends. Πλάτες είναι. Αλλά είναι φιλικές, φιλαράκια πλάτη. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι απλά το κοιτάμε γιατί συγκινούμαστε. Πολύ συγκινητικό, αλλά έστω και πλάτη δεν έχει να κάνει, είναι μια συγκίνηση. Αυτοί έχουν να βρεθούν 17 χρόνια όλοι μαζί, ε. Θα έχουν να πούν πολλά. Μπράβο. Αυτό, σπουδαίο τηλεοπτικό γεγονός. Εντάξει, σπουδαίο. Δεν είναι, ας πούμε, όπως και η επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη. Νάτο, εδώ είναι οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο. Και αυτό είναι ωραίο αστείο. Χειροκρότητα από πριν. Που θα πω. Στο νέο μεγάλο της γραφείο. Πολύ δυνατό. Πολύ καλό. Εγώ από δικές μου πηγές έμαθα ότι το αγόρασε το κτίριο για να αισθάνεται μια οικειότητα. Πολύ ωραίο. Δες κούκλα αρχικά. Τι ωραίο είναι αυτό. Βασιλικό το ύφος. Βλέμμα ωραίο. Αρχικά κούκλα, μπράβο, όμορφη. Δεν έχει σημασία το κανάλι. Τι να πω. Αυτό και είναι γεγονός. Έρχεται παιδιά και λένε σιγά σιγά να κάτσει στο θρόνο. Όλα καλά. Στελιομπήκαν σε μια σειρά. Τα lockdowns τελειώσαν. Οι τουρίστες μπαίνουν στη χώρα. Άτιμο πλάσμα. Όλα προχωράνε μια χαρά. Λοιπόν, είπα ότι ευχάριστα είχα να πω. Εντάξει, τώρα για την κολλητή μου τη Λίζ. Εντάξει, που έχει λίγο το να σταμάτω. Θα το πάρω και αυτό σαν ευχάριστο. Κανένα δυσάρεστο δεν έχω. Έχω, δεν ξέρω. Α, έχω. Τελικά. Είναι κινούμενο. Συμφορά, παιδιά, συμφορά. Συμφορά. Ναι. Θυμάστε, παιδιά, που λέγανε ότι. Κάτσε λίγο. Τι ακούγεται. Καράβι. Καράβι. Θα ανατιναχτούμε. Α, αυτό είναι καράβι. Τίποτα, πιάσαμε λιμάνι. Τίποτα, μάλλον θα ανατιναχτούμε. Κράτα καλά πλάνα να έχουμε στο YouTube. Έλα πιο εδώ. Για πάμε. Περίμενε. Λοιπόν, πήγαινε πιο εκεί, έχουμε ολόκληρο πλατό. Να έρθει και δεύτερη συμφορά. Λοιπόν, η Λιάν. Α, ωραίο το μπλε.
Δεν θα φύγω. Θυμάσαι που. Παιδιά, ακούστε με, σας παρακαλώ. Θυμάσαι. Πρέπει, παιδί μου, πέστε στον κόσμο. Εδώ, παιδιά, κόσμο μου. Θυμάσαι που λέγανε, παιδιά, ότι η Λιάννα έφυγε από το μικρό σπίτι στην Πεντέλη. Τι, ναι, τι. Που σου είχα πει ότι υπάρχουν γκρίζα σύννεφα σε σχέση με το Χάσλα. Τι, ναι, είχαμε τι. Πει ότι υπήρχαν γκρίζα σύννεφα. Είχαμε πει πρώτη με. Ναι, εντάξει, το είχε πει και αυτή. Και τι το τονίζετε τώρα. Τέλος πάντων, έγινε κάτι τραγικό, Νικόλα. Αυτή είναι αρχικά τραγική. Πέρα από αυτό, ο Χάσλα, παιδιά, διέγραψε όλες τις σκηνές του φωτογραφίες με την pop-up. Δημήτρης, ο Σνίκ έχει διαγράψει όλες τις φωτογραφίες. Εγώ βρήκα μόνο μία στο διαδίκτυο μετά από πάρα πολλή ώρα στο διαδίκτυο. Είναι αυτή η φωτογραφία. Ναι. Την οποία την είχε ανεβάσει πέρσι 5 Φεβρουαρίου του 20 στα γενέθλια της Ηλιάνας για να σου είχαν πολλά. Τη διέγραψε. Τη διέγραψε, Γιώργο, και αυτή όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το προφίλ του είναι μόνο η δουλειά του. Νόση, κατάλαβες, Νικόλα. Δεν την παρακολουθούσα. Εγώ γι' αυτό δεν βγάζω φωτογραφίες με τον Κότσο. Ποιο Κότσο? Τον Κότσο, για να μην τις δει και τις διαγράψει. Τον Κότσο εννοεί τον Αργυρό. Ναι, παιδί μου, ναι, ναι, ναι. Εγώ σκέφτομαι και λίγο, παιδιά. Think εγώ. Εγώ think. Πήγαινε, πρόσεχε. Μην πας από εκεί, κάνει ακόμα φορά. Α, έχει ακόμα, έχει ακόμα, δεν μπορώ. Πάντα, δεν ξέρω, πάντα με τον Αργυρό κάπως κλείνει. Δεν μπορεί, και αυτός κάποια στιγμή θα του έρθει να έρθει εδώ πέρα έστω να λάβει το λόγο. Κανείς δεν ξέρει. Τον έχω προκαλέσει πιο πολύ και από ό,τι έχω προκαλέσει τη μοίρα μου, ειλικρινά. Τίποτα, δεν μπορεί. Παιδιά, μην λίγο να πάμε λίγο στα σοβαρά. Αρκετά γελάσαμε, Στέλιο. Ωραία και τα ευχάριστα. Ισχύει τώρα αυτό, πήγε ο Χάσλα και έσβησε τη φωτό. Τι γίνεται, ρε, χωρίζουν τελικά. Γιατί, ρε, παιδιά, γιατί. Και εγώ τώρα πώς θα πιστέψω στον έρωτα. Ο άλλος έσβησε όλες τις φωτό από το Insta. Delete, Στέλιο, έτσι απλά. Θα μου πεις και άλλη έφυγε από το σπίτι. Τις φωτογραφίες τις έσβησε άλλη, όχι. Ακόμα, θα δούμε. Θα τη σβήσει και αυτή έτσι όπως πάει. Τι νομίζεις, Στέλιο? Αχ, το πιο ωραίο παικτικό μου σήμερα. Δύο άνθρωποι ερωτευμένοι, έτσι, παθιασμένοι να σβήνουν φωτογραφίες. Τι να πω, παιδιά, φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες, Στέλιο, δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Δεν περίμενα πως αυτή την άγια μέρα που σταματάνε τα SMS, τα άκουγα τέτοιο κακό μαντάτο. Δεν περίμενα να φτάσει αυτή η μαύρη να πει ώρα που ο Sneak the Hustler θα γυρίσει το μοντέλο από τη Νέα Υόρκη, που τώρα είναι στην Κάντζα, θα μου πει, και θα πει. Για να σε εκδικηθώ, θα σβήσω τις φωτογραφίες μες στο προφίλ αυτό. Δεν θα έχεις πια φυλάκια και ιστορίες. Δεν σε ξανά ταγκάρω. Πάλι ποτέ στα post μου παπάκι Sneak the Hustler. Δεν θα έχει το όνομά σου. Μαζί με το δικό σου. Και του πει Λιάννα, να σε εκδικηθώ. Πετάω τα chains και τα γελιά σου. Τελειώσαμε εδώ. Δεν θέλω να είμαι στο Instagram σου. Τα post μας όλα σε δίνω. Τα story που αγαπούσες και βγάζω απ' τη ντουλάπα. Τις γούνες που φορούσες. Κι αφού χωρίζει πια ο Χάσλα κι η ποπά. Τι νέα ήταν αυτά. Λέει τα μοντέλα και θρυνεί όλη τρα. Κι αφού χωρίζει πια ο Χάσλα κι η ποπά. Λέει τα μοντέλα και θρυνεί όλη τρα. Στα πλήκτρα είχαμε τον Αντρέα μας. Στα κρουστά είχαμε τον Κωνσταντίνο μας. Ο μαέστρος μου, ο Σταύρος. Και η μία, η μοναδική φωνή από την Πάθρα, ο Πέτρος ο Πιλαρινός. Δώστε ένα χειροκρότημα στα παιδιά. Δώστε αγάπη, πάρ' το πίσω, τραγουδάω κι άλλο. Δες τον, όπως ήρθε έφυγε. Τραρά, 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 δεν το πιστεύω. Κι αφού χωρίσει πια ο Χάσλα κι η ποπά, πήρε ζηλίκι, λέει τα μοντέλα και θρυνεί όλη τρα.
Αγάπη, αυτό δεν είναι εκπομπή εδώ και 3 χρόνια. Για να σε εκδικηθώ. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ, εγώ δεν σας έκανα μήνυση. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.